Καλώς ήρθες, Ρούγλα, στον καναπέ. Και μπροστά από τις κάμερες. Και μπροστά από τις κάμερες. Για αυτά τα θέματα αξίζει πραγματικά. Θα μου λείψει από το αυτή, αλλά σε έχω δίπλα μου. Ναι. Τον Κώστα τον ζωγραφιστό, τον γνωρίσαμε πέρυσι και παρακολουθήσαμε έτσι όλη την ιστορία του από κοντά. Την ιστορία του, την ταλαιπωρία του και το ευχάριστο νέο που ακούσαμε τώρα. Είναι ένας κριτικός λεβέντης, 63 ετών, που για 22 χρόνια αντιμετώπιζε πρόβλημα με την καρδιά του. Δεν το έβαλε όμως κάτω. Θυμάσαι και εσύ, Κίμω, όταν είχε έρθει και εδώ σε αυτόν τον καναπέ και είχε καθίσει έχοντας την καρδιά του μέσα σε ένα βαλιτσάκι, που ακούγαμε τον ήχο το χαρακτηριστικό που είχε φέρει εδώ στο πλατό και όλοι είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ένας άνθρωπος που πάλευε 22 χρόνια να κρατηθεί στη ζωή. Έκανε παγκόσμιο ρεκόρ με την καρδιά του στο βαλιτσάκι για 4 χρόνια. Ναι, γιατί κανονικά ένας άνθρωπος δεν ζει μπορεί μέχρι να 2 χρόνια. Τόσο πολύ με μια τέτοια τεχνητή καρδιά. Με τεχνητή καρδιά, ακριβώς. Αυτός ο άνθρωπος όμως πάντα χαμογελαστός, με το χαρακτηριστικό που έλεγε πάντοτε: αν βρεθεί καρδιά, ας την πάρει ένα πιο νέο παιδί από μένα. Βρέθηκε όμως μια καρδιά ενός Φιλανδού στρατιωτικού, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο. Οι δικοί του αποφάσισαν να δωρήσουν την καρδιά, και όχι μόνο την καρδιά, και άλλα όργανα. Σώθηκαν 5 συνάνθρωποι μας, ανάμεσα και ο Κώστας ο ζωγραφιστός. Είναι η πρώτη του φορά που μιλάει σε τηλεοπτική κάμερα λίγες ημέρες αφού έχει βγει από την εντατική. Είναι στο σπίτι. Το γύρισμα έχει γίνει κάτω από ειδικές συνθήκες και θα καταλάβουν οι τηλεθεατές μέσα από το βίντεο τι εννοώ. Πιστεύω ότι πρέπει να πάμε να τον ακούσουμε πρώτα και μετά σου έχω και κάτι ακόμη. Ωραία. Στα 40 λοιπόν μία ίωση ήρθε και έκατσε στο μυοκάρδιο, ένας ιός, ο οποίος με έκανε αυτή την ρήξη, τέλος πάντων, του μυοκαρδίου. Δεν φοβάμαι το θάνατο, τον έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές. Θα τον νικήσω και δεν θα μας νικήσει. Μπήκα στο πηγάδι και βγήκα. Αυτό τα έκανε αυτό το μηχανάκι που βλέπετε εδώ δεξιά μου, το οποίο αυτό το μηχανάκι εγώ το έχω ονομάσει Άγιο Σώστη. Η καρδιά σήμερα δεν ξέρει κανείς τι θα του πει, τι θα του φέρει και τι θα του δώσει. Και εγώ πιστεύω, γιατί το έχω ζήσει και αυτό το πράγμα και το ζω κάθε μέρα και εδώ στο νοσοκομείο, ότι ο θάνατος και η ζωή είναι πάρα πολύ κοντά. Το 19 λοιπόν είναι μια χαρακτηριστική ημερομηνία. Πρώτη φορά λοιπόν το 19/9/1991 αρρώστησα πρώτη φορά στα 40 μου και 19/9/2013 έγινε η μεταμόσχευση, αποκαταστάθηκε η υγεία μου. Αλλιώτικη μέρα, καλό ξαφνικό. Έπειτα από 22 χρόνια που είχε μάθει να ζει ως καρδιοπαθής και μάλιστα με τεχνητή καρδιά σε λίστα αναμονής την τελευταία τετραετία, ο 63χρονος σήμερα Κώστας ζωγραφιστός μπορεί και πάλι να χαμογελά. Υπήρξαν στιγμές που φοβόσουν ότι μήπως δεν βρεθεί η καρδιά για σένα? Πρώτα απ' όλα είχα εμπιστοσύνη στους γιατρούς, πίστη στο Θεό, πίστευα και ποτέ, για να είμαι ειλικρινής, δεν απογοητεύτηκα. Είχα την υπομονή, είχα και την νοημοσύνη, γιατί κάθε μέρα γίνεσαι εκεί πιο σοφός με τα προβλήματά σου, προσπαθείς να τα αντιμετωπίσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν έχεις λοιπόν θετική σκέψη, εμπιστοσύνη, πίστη, γι' αυτό το πράγμα θα τα καταφέρεις και δεν φοβάμαι. Και αυτό θέλω το μήνυμα να το μεταφέρω και σε όλους τους άλλους που έχουν το πρόβλημα που είχα και εγώ πριν από 2 μήνες. Εδώ και 54 ημέρες η ζωή του άλλαξε και πάλι. Κύριε Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που για μία ακόμη φορά μας δέχεστε στο σπιτικό σας και ειλικρινά χαίρομαι που πλέον δεν ακούω αυτό τον ήχο, το τουκ τουκ τουκ, γιατί η καρδιά σας ήταν για 4 χρόνια μέσα σε ένα βαλιτσάκι. Τα κατάφερα όμως. Βγήκα από το πηγάδι, πέρασα από την άλλη μεριά του στο ποτάμι και τώρα από ό,τι μου λες και εσύ και με βλέπεις, είμαι μια χαρά, νιώθω πολύ καλά. Αλλά αυτό το πράγμα και το συνέστημα δεν μπορεί κανείς να το περιγράψει. Πρέπει να το ζήσει. Ούτε ασπιρίνη δεν είχε πάρει μέχρι τα 40 του ο ταξιδιωτικός πράκτορας από τις Αρχάνες Ηρακλείου. Έμελε ωστόσο απρόσμενα το 1991 να δει τα πρώτα προβλήματα στην υγεία του και μάλιστα σοβαρά να εμφανίζονται. Τον χρόνο μέτρησα να δω αν προλαβαίνω να σου πω.
Ήταν 1η Αυγούστου φέτος όταν ειδοποίησαν τον Κώστα ζωγραφιστό ότι είχε βρεθεί μόσχευμα, πλην όμως αποδείχθηκε ακατάλληλο. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ωστόσο η τύχη του έκλεισε το μάτι. Δεν μπορείς να σκεφτείς πολλά πράγματα εκείνη τη στιγμή, απλώς προσεύχεσαι στην Παναγία και έχεις πάνω απ' όλα μια εμπιστοσύνη στους, στην ομάδα όλη και θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Και πας στο χειρουργείο και μετά περιμένεις να ξυπνήσεις πώς θα βγεις και να δεις τα αγαπητά σου πρόσωπα να σε περιμένουν, να σου κουνήσουν το χέρι, γιατί από ό,τι είχα ζήσει και εγώ και στο νοσοκομείο μέσα τα 4 χρόνια είχα μάθει τέλος πάντων πώς είναι όλη η διαδικασία. Θέλω να μου πεις αρχικά τη στιγμή που πηγαίνεις για το χειρουργείο, που ξεκινάει η διαδικασία της προνάρκωσης κτλ. Η τελευταία σου σκέψη ποια ήταν? Να ξανανοίξω τα μάτια μου και να δω τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Αν είσαι πλάι μου μπορώ το φοβό να νικήσω. Το πρωινό της 19ης Σεπτεμβρίου υποβλήθηκε στη λυτρωτική μεταμόσχευση. Έμεινε 6 ώρες στο χειρουργείο και ξύπνησε άλλος άνθρωπος. Μπήκα το πρωί, 5η πρωί, και 5η βράδυ με ξύπνησε ο γιατρός μου, ο κύριος Σφυράκης. Το πρώτο που άκουσα ήταν αυτός που μίλησε, γιατί μετά την άρχωση τα μάτια δεν μπορεί να τα ανοίξεις, έτσι λίγο ζαλισμένος, αλλά ακούς χωρίς να μπορείς να απαντήσεις. Μέσα στην αυτήν, στην άρχωση. Στην θολούρα και ναι, στην άρχωση, ναι. Άκουσα το πρώτο που άκουσα αυτόν, ότι όλα πήγανε καλά, έκανα το σταυρό μου μέσα μου, χωρίς να μπορώ να τα κουνήσω χέρια. Και ευχαρίστησα τον Θεό για αυτό το δώρο που μου χάρισε. Βγαίνεις και από την εντατική, παίρνεις και το εξιτήριο από το Νάσιο, που στην ουσία είχε γίνει ένα δεύτερο σπίτι για εσένα, αυτό το νοσοκομείο. Βγαίνεις έξω και δεν τραβάς εκείνο το βαλιτσάκι που τράβαγες μονίμως δίπλα σου. Βγαίνεις με τα χέρια ελεύθερα δηλαδή, πλέον. Ο άνθρωπος είναι τόσο δυνατός. Δεν είναι ότι το ξεχνάς, δεν μπορεί να τα ξεχάσει αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι βιώματα, δεν μπορεί να τα θυμάσαι μια ζωή, θα τα θυμάσαι. Απλώς τη στιγμή που βγαίνεις, τα ξεχνάς όλα και αρχίζεις μια καινούργια ζωή για μένα. Όρθιος, με νέα καρδιά να χτυπά εδώ και λίγες ημέρες στο στήθος του, ο Κώστας ζωγραφιστός έχει πλέον κάθε λόγο να χαμογελά. Για πες μου, πώς είναι η καθημερινότητά σου τώρα, τι κάνεις? Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, είμαι μια χαρά. Πρέπει να έχεις μια φυσιολογική ζωή και πάνω απ' όλα να σέβεσαι τον εαυτό σου και τους υπόλοιπους. Εγώ λοιπόν ξυπνάω το πρωί, παίρνω το πρωινό μου, τα φάρμακά μου, κάνω λίγο γυμναστική με το ποδήλατο, μετά κάνω τη βόλτα μου, μία ωρίτσα, έρχομαι το μεσημεράκι, τρώω, ξαπλώνω πάλι 1-2 ώρες, γιατί θέλω αυτό το δώρο που μου δώσανε να το κρατήσω σαν κόρη οφθαλμού. Αγόρασε καινούργια αθλητικά παπούτσια και ποδήλατο γυμναστικής για να επανέλθει και στην παλιά αγαπημένη του συνήθεια, την άθληση. Θα γίνω τελάλης για άλλη μια φορά για αυτό το πράγμα και θα ανέβω στον Όλυμπο, κάνω προπόνηση, πήρα το ποδήλατο αυτό το πράγμα, φόρμες, να εξασκηθώ, να ανέβω μέχρι απάνω στον Όλυμπο, στον Πληλωρίτη, να το φωνάζω μέχρι να ζω. Όχι άλλα όργανα χαμένα. Εικόνες, αν και αυτοί με το μηχάνημα τεχνητής καρδιάς συνδεδεμένο διαρκώς πάνω του, ανήκουν στο παρελθόν. Το πρώτο τρίμηνο να προσέχω που όποιος και να έρθει εδώ στο σπίτι κανονικά πρέπει να φοράει μάσκα ή εγώ ή αυτός. Γι' αυτό κύριε Κώστα είμαστε και εμείς εδώ με τη συγκεκριμένη μάσκα για τα προσχάρη του τηλεοπτικού γυρίσματος και εγώ και ο καμεραμάν ο Γιώργος Οκρεζίας που βρίσκεται πίσω από την κάμερα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχθήκατε για να γίνει αυτό το τηλεοπτικό γύρισμα. Διαχειραψίες. Και αυτά απαγορεύονται γιατί όσο να είμαστε πιο ευάλωτοι τώρα στην αρχή, να περάσει το πρώτο τρίμηνο, να περάσει το εξάμηνο με διάφορες εξετάσεις και μετά θα φύγω να πάω στην Κρήτη τέλος τα Χριστούγεννα, στο σπίτι μου πάλι κανονικά και εκεί θα έχω πάλι μια φυσιολογική ζωή. Σου έχει λείψει η Κρήτη? Η Κρήτη είναι πάντα ένας πόλος έλξης. Αλλά τώρα τελευταία, ας πούμε, τα 4 χρόνια όταν ζήσει με αυτές τις συνθήκες σε μια Αθήνα φιλόξενη, αν και βρήκα καλό κόσμο εδώ πέρα, στην Νέα Σμύρνη, να το πούμε και αυτό. Εγώ ήμουν και μόνος μου εδώ πέρα και τα πάλεψα όλα αυτά μοναχός μου, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς τα κατάφερα. Της καρδιάς μου
Ο Κώστας ζωγραφιστός έζησε για 47 μήνες με το μηχάνημα και ήταν ο μακροβιότερος ασθενής παγκοσμίως με τεχνητή καρδιά. Θέλω πολύ και νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω δημοσίως όλο το καρδιολογικό κέντρο, το Νάσιο, να ευχαριστήσω τους ευεργέτες μου, τους Φιλανδούς, και θα τους ευγνωμονώ για μια ζωή για αυτό το πράγμα που μου χάρισαν. Αυτούς τους ανθρώπους να τους δω από κοντά, να τους γνωρίσω, να τους αγκαλιάσω, να τους βάλω στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, γιατί όντως αυτοί είναι οι ευεργέτες μου και θα τους ευγνωμονώ μια ζωή για να ευχαριστώ. Δεν είναι τίποτα σε αυτό το πράγμα που έπραξαν αυτοί οι άνθρωποι. Και ιδιαιτέρως ένα μεγάλο ευχαριστώ στη μεταμοσχευτική ομάδα του κυρίου Σφυράκη, σε όλους τους γιατρούς της ομάδος και ιδιαιτέρως και στο νοσηλευτικό προσωπικό που ήταν και αυτοί άψογοι απέναντί μου. Στάσου λιγάκι, μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει. Σήμερα ονειρεύεται να πραγματώσει όσα επιθυμεί. Πηγαίνοντας στην Κρήτη, τι είναι το πρώτο πράγμα που θέλεις να κάνεις? Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω στην Κρήτη είναι να πανάψω ένα κεράκι στον Αφέντη Χριστό επάνω στο Λιούχτα, που εκεί λένε έχουν τον Δία θάψει οι Μινοΐτες, και μετά θα κατέβω να περπατήσω εκεί δίπλα από τον Γκούλε του Ηρακλείου στην πόλη του Νίκου του Καζαντζάκη. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα, μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα λίποτα από